Πάω να σας δώσω συγχαρητήρια πρώτα απ' όλα, γιατί όχι μόνο σε μια έτσι ειδική μέρα παίρνετε μια πρωτοβουλία, αλλά παίρνετε και μια πρωτοβουλία για να δείξετε ένα θέμα το οποίο έχει κάποιο είδους επικαιρότητας. Τα συμπτώματα βίας, έχουμε κάποια κρούσματα βίας και μέσα στο νοσοκομείο, είναι κρούσματα από τα οποία μας απασχολούν. Εμένα με προβληματίζουν, έχω πει και δεικτικά ότι είναι κρούσματα που δυστυχώς ό,τι και να κάνουμε θα ξαναφανιστούν. Δηλαδή όσο και να αυξήσουμε την ασφάλεια ή όσα μέτρα και αν πάρουμε, δυστυχώς θα έχουμε κρούσματα βίας και στο επόμενο διάστημα. Ίσως θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε ή να σκεφτούμε και κυρίως και τους και τον κοινωνικό χαρακτήρα, αλλά και τις κοινωνικές εξελίξεις, οικονομικές εξελίξεις και για να τα αντιμετωπίσουμε. Αυτό που με προβληματίζει επίσης είναι ότι θα πρέπει εμείς σαν νοσοκομείο αλλά και σαν νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό να κάνουμε το αδύνατο δυνατό για να τα αποκρούσουμε, για να μην τα προκαλέσουμε. Θα πρέπει, το λέω σε όλους, θα πρέπει να προσέχουμε πάντα τη συμπεριφορά μας, έτσι ώστε ακόμα και τις αντιδραστικές συμπεριφορές να μην τις εξωθούμε, έτσι ώστε να καταλήγουν σε βίες συμπεριφορές. Εγώ από την πλευρά μου, σαν διοίκηση, και να πω ίσως και να απολογηθώ ότι από εδώ και πέρα θα είμαστε πολύ σκληροί σε κρούσματα βίας μέσα στον χώρο του νοσοκομείου, ιδιαίτερα αν προέρχεται από εξωτερικούς παράγοντες ή από, θα λέγαμε, από επισκέπτες του νοσοκομείου. Θα είμαστε δίπλα στους γιατρούς. Εντάξει, και θα τους στηρίξουμε και θα τους στηρίξουμε έμπρακτα. Και στο υπόλοιπο προσωπικό, γιατί μαζί ξεκινάμε. Και μπορώ να θα το δηλώσω ότι στις επόμενες περιπτώσεις, ακόμα και αν δεν κινηθούν γιατροί νοσηλευτές για να προστατευτούν νομικά σε κρούσματα βίας, εμείς θα κινηθούμε αυτεπάγγελτα, θα έλεγα. Και αυτό θα είναι μια δέσμευση, γιατί είδα πίσω πώς αντιμετωπίσαμε το πρώτο περιστατικό και νομίζω ότι ο γιατρός δεν δέχτηκε να κινηθεί νομικά εναντίον του πολίτη όπως τον επιτέθηκε. Μπορώ να πω ότι από εδώ και πέρα θα κινηθεί το νοσοκομείο, γιατί πρέπει να προστατεύσει τη λειτουργία του νοσοκομείου, θα πρέπει να προστατεύσει τους ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν και εργάζονται σε αυτό και θα πρέπει να αποτρέψει κρούσματα βίας στη συνέχεια. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που με καλείτε και μου δίνετε και το λόγο. Εντάξει. Θα ήθελα να δώσω καλή επιτυχία στο έργο σας, το οποίο το βλέπω είναι πολυπίκυλο. Θα ήθελα να σας δώσω συγχαρητήρια για το κοινωνικό παντοπολείο. Ιατρείο φαρμακείο, έκανα λάθος. Είναι μια ενέργεια την οποία εγώ την επικροτώ και αν χρειάζεται και από την πλευρά μας να κάνουμε κάτι για να την ενισχύσουμε, είμαι εδώ για να σας βοηθήσουμε.